Άλλο μάρκετ, άλλο My Market. Η οικονομία κάνει τη διαφορά για σένα. My Market. Εδώ νιώθεις εμπιστοσύνη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς όρισες. Πώς πέρασες στην Ιταλία? Πέρασα υπέροχα. Έφαγες τίποτα? Α, είναι στο Instagram, όχι. Γεια. Δεν πειράζει. Έχω ένα θέμα με αυτό. Μια εντάξει. Χαρά. Λοιπόν, πέρασα υπέροχα, πήγα για δουλειά και έκατσα και δύο μέρες παραπάνω. Και μας ήρθε με ιταλικό αέρα, όπως βλέπετε. Ναι. Για δείτε τα πιάτα εδώ που μας ρωμάνικα. Ωραίες πένες. Ολικής αλέσεως. Αλλά χορταστικό πιάτο. Δηλαδή, θα φας μακαρονάδα, αλλά δεν θες και κάτι άλλο. Θα λοιπόν, φας ένα αυτό πιάτο. Αυτό είναι τύπου γυμναστήριο. Αυτό που λες, το ίδιο πράγμα συνεχίζω και λέω. Είναι γυμναστήριο, είναι γυμνή διατροφή, είναι βράδυ, είναι παιδιά, λαχανικά, ωραία. Αυτό είναι τύπου γουρουνιά. Αλλά δεν έχει τρεμαγάλακτος. Έχει μία μαγική κρέμα που φτιάχνεται από φέτα και μανούρι, δύο τυριά που τα αλέθεις και κάνεις μία. Εδώ την έχω τη λέξη, δεν μπορώ να την πω. Μία μαλαγανιά τέλος πάντων. Τι κοιτάς, αν πάει, να φτιάξει. Όχι, σκέφτομαι τη λέξη. Α, θα σου πω μετά. Και φτιάχνεις και τη λίγο γουρουνιά. Το λες δηλαδή και λίγο αυτό μπαμπάτσικο. Εγώ θα πάρω εκείνο με το τυρί. Ποιο δοκίμασες? Αυτό δοκίμασες και εγώ θα τρώγα. Και αυτό ωραίο είναι. Αλλά να πω την αλήθεια, αυτό μ' αρέσει κρύο και σαλάτα. Την άλλη μέρα τύπου που λέω στο γραφείο τα περάκι, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα μαγειρεύω με πένες της μέλισσας. Μέλισσα, μέλισσας. Με, που είναι ολικής αλέσεως. Από αλεύρι δίκοκο. Από σιτάρι δίκοκο. Όχι αλεύρι, από βιασίνη το είπα. Από σιτάρι δίκοκο. Το σιτάρι. Είναι ολική αλέσεω. Είναι ολική αλέσεω και αυτό το σιτάρι λεγόταν στην αρχαία Ελλάδα Ζέα. Οκ, εξού και το λιμάνι Ζέα. Κάποτε εξάγαμε σιτάρι. Το στέλναμε αλλού, δεν ξέρω πού, στην Ιταλία, στην κάτω Ελλάδα, στη Σικελία. Και το, το λιμάνι Ζέα λέγεται γι' αυτό. Ζέα. Μάθαμε και κάτι σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε. Πένες από ολικής αλέσεως από δίκοκο σιτάρι, το είπα. Μην τρομάζετε το δίκοκο, δεν είναι κάτι καινούριο. Ίσως που είναι αρχαίο και είναι πολύ υγιεινό. Λοιπόν, το αλεύρι φτιάχνεται σε πετρόμηλο και είναι υψηλής διατροφικής αξίας. Αυτό είναι όλο. Είναι πολύ νόστιμα. Εντάξει. Και έχουν αυτή τη γεύση, τη φουντουκένια που λέω. Μυρίζουν αυτό το καρύδι φουντούκι λίγο οι πένες να τις τρως. Είναι πιο υγιεινό. Πολύ πιο υγιεινό. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάμε σάλτσες. Δύο, θα έσκαγα άμα δεν έκανα δύο συνταγές. Εγώ σίγουρα δεν έκανα μία. Αν αφήσετε, θα έκανα και άλλες τέσσερις εδώ πέρα. Καμιά σούπα, έκανα αυτό, έκανα κέικ. Λοιπόν, πάμε. Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε. Ίδια σάλτσα, δύο τηγάνια, μην μπερδεύεστε. Δύο τηγάνια, ολόιδια σάλτσα, ολόιδια υλικά. Απλώς στο τέλος, στη μία μακαρονάδα. Βάζε αυτή την υπέροχη σάλτσα. Βάζε μέσα την κρέμα την άσπρη. Πάμε να δούμε λίγο τα υλικά μας. Κάρτα, κάρτα. Γι' αυτό ξεκίνησα με τα μανιτάρια να μου σουτάρονται σιγά σιγά. Πάμε να δούμε την κάρτα. Το ξέχασα, είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε. Ωραία, ένα πακέτο. Γλύκα. Πένες ωραία, γλύκα από... σου βγάζω τα λαχανικά. Πώς? Γλύκα, ωραία. Κρεμμύδι πόλικο, θα δεις, θα δεις. Λοιπόν, ένα πακέτο πένες ολικής αλέσεως από δίκοκο σιτάρι μέλισσα. Δύο φλιτζάνια ντοματίλια, μια χούφτα περίπου, μην τρελαίνεστε. 500 γραμμάρια μανιτάρια λευκά, μικρά κατά προτίμηση, να είναι χαριτωμένα. Δύο κουταλιές της σούπας, φιλετάκια, ελιές καλαμών. Επίσης μην τρελαίνεστε. Ελιές καλαμών είναι που τις έχω ζουλήξει και έχω βγάλει το κουκούτσι και το έχω ονομάσει φιλετάκια. Οπότε μην ψαρώνετε. Ένα μικρό μπρόκολο, ένα κεφαλάκι μπρόκολο δηλαδή. Μπρόκολο. Δύο καρότα, ανάλογα το μέγεθος. Μία πιπεριά φλωρίνης. Δύο σκελίδες σκόρδο. Ένα κρεμμύδι, απλό κρεμμύδι. Το κρεμμύδι, το ξέρω, έτσι. Μισό ματσάκι μαϊντανό, παιδιά. Ξέχασα να φέρω μαϊντανό, σας ζητώ συγγνώμη, το ανακάλυψα το πρωί. Γιατί γύρισα χθες στο αεροδρόμιο, δεν πήρα μαϊντανό, σας ζητώ χίλια συγγνώμη. Θα βάλω μόνο πολύ λίγο βασιλικό μέσα, δεν πειράζει. Λίγο βασιλικό ψιλοκομμένο, εγώ έβαλα πάρα πολύ. Και μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. Τώρα υπάρχουν αυτοί οι βασιλικοί, οι χειμωνιάτικοι που λέγονται, αυτοί οι ψηλοί που είναι στα δέντρα εδώ πέρα, που είναι υπέροχοι και έχουν πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Πόσο μου αρέσει η ελιά. Και εγώ πεθαίνω για ελιά και στην πίτσα, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το σώσω, λίγο. Ελιά, τι εννοεί? Παιδί μου. Έχει βάλει και πάρα πολύ. Μετά το βρωμάει Ελλήνα το φαγητό. Δηλαδή είναι σαν μπέικον. Η πιπεριά που σου λέγανε τις προάλλες, η πράσινη. Η ελιά, το μπέικον και τι άλλο. Και ο δυόσμος νομίζω καλύπτουν τα πάντα. Αν βάλει ελιά, είναι πολύ έντονη γεύση τη ελιά. Εδώ είναι τόσο όσο και είναι τέλειο. Και αυτή η κρέμα τυριού εκπληκτική. Η οποία κρέμα τυριού αυτή την έχει στο βαζάκι, κρατάει 4-5 μέρες, όχι παραπάνω.
Γιατί κάνει διάφορα πράγματα. Λείπει σάντουιτς αντί για μαγιονέζα. Τη βάζει πάνω στο κοτόπουλο. Τη βάζει. Α, είναι τρομερό ντρέσινγκ για μαρουλοσαλάτα με άνηθο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε αντικαθιστά μαγιονέζα, κρέμα γάλακτος με αυτή τη σάλτσα. Όχι ακριβώ το ίδιο, θα τη δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε. Ρίχνω μέσα σκόρδο. Άρα, μανιταράκια με λίγο λάδι λεπτά κομμένα. Ακριβώ. Βάζω μέσα σκόρδο. Άντε, α βάλω από μία σκελίδα μόνο σε κάθε. Γιατί θα βάλω και την άλλη, από μισή. Εντάξει. Ωραία. Ξαναλέω, μην μπερδεύεστε όσοι μας βλέπετε. Την ίδια συνταγή κάνω, απλώς την κάνω διπλή, εντάξει. Λοιπόν, εδώ μέσα τώρα θα ρίξω το κρεμμυδάκι μου. Δεν σκάω καθόλου, βράζουν οι πένες μου οι ωραίες. Κάνε μου μια χάρη. Να ανακατέψω. Ανακάτεψε το πακετάκι. Αυτές θέλουν περισσότερο χρόνο. Θα σου πω αμέσως, γιατί είναι κάτι δεν το ξέρω. Κάνε μου τη χάρη, Σφέι, βλέπεις ένα κομπογό κρεμμύδι. Κάπου ναι, το γράφεις στα πλάγια σου, το λέει. Πηγή πρωτεϊνών, διαβάζω. Και αποδίκω κοσιτάρι. Οδικής αλέσεως, εσύ και 12 με 13 λεπτά. Τέλεια, ωραία. Εγώ θα τις κάνω να κρατάνε λίγο, γιατί θέλω να έρθουν στα ίσια τους μετά με τη σάλτσα, θα τις ρίξω μέσα. Ξαναλέω, και το έκανα στην κουβέντα αυτή με φίλους εχθές στο αεροπλάνο, ξαναλέω ότι εάν τα ζυμαρικά που φτιάχνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, στο σπίτι, τα κάνουμε το βράδυ, να τα πάμε την άλλη μέρα, όπως κάνουμε συνήθως, τότε μην κάνετε το κόλπο με το νεράκι που ρίχνουμε τα ζυμαρικά κατευθείαν στο τηγάνι, γιατί την άλλη μέρα ντουβαροποίηση. Θα γίνουν ντουβάρια, έτσι, ντουκ ντουκ ντουκ, δεν θα κόβονται. Εάν θα τα φάτε την άλλη μέρα, σουρώστε τα ζυμαρικά με τον ελληνικό τρόπο, λάθος σε λάθος δεν με νοιάζει, εμείς έτσι τα κάνουμε. Σουρώστα, κρυώστα λίγο και βάλτε τα σαλτσούλα στην άλλη μέρα να είναι λίγο αφράτα. Okay. Το κολπάκι με το ζουμάκι που δείχνουμε τώρα τελευταία που είναι της μόδας, το γνήσιο το τελικό, είναι να τα φας εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι βέβαια και πιο ωραίο. Ναι, 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 αλλά μετά την άλλη μέρα για μένα, ξέρεις, πάρα πολύ άμυλο, γίνεται σαν κόλλα. Δική μου γνώμη, δική μου άποψη, δεν λέω ότι αυτό είναι ο κανόνας, έτσι πιστεύω εγώ. Λοιπόν, μανιτάρια, σκόρδο, κρεμμύδι, πιπεριά. Πάμε τώρα στο θέμα λαχανικών. Μη μου τρελαίνεστε με τα λαχανικά στη συνταγή που σας δίνω. Βάλτε μέσα ό,τι θέλετε. Θέλετε να βάλετε πατζάρι, θα γίνει κόκκινη μακαρονάδα, δεν πειράζει. Βάλτε ό,τι σας αρέσει. Θέλετε να βάλετε κουνουπίδι, θέλετε να βάλετε σέλινο, σελινόριζα, σέλερι, θέλετε να βάλετε πέστη, κολοκύθα, κίτρινη. Όποιο λαχανικό θέλετε, βάλτε στο πορεινό. Να βάλετε πατζάρι στη μακαρονάδα. Γιατί μπορεί να θες. Εμένα δεν μου αρέσει το πατζάρι στα φαγητά γενικότερα, αλλά αν θέλετε να βάλετε κάποιο πατζάρι. Άλλο το μπρόκολο και το μανιτάρι. Το είπα ρε παιδί μου, είναι overpowering. Α, ήθελα να πω κάτι άλλο. Sorry, δεν αλλάζω θέμα. Αυτά δεν τα πετάμε. Κοιτάξτε, δείξτε σε παρακαλώ. Βεβαίως. Είναι τα κοτσάνια. Τα κοτσάνια από το μπρόκολο το οποίο, και οι άκρες από τις κόκκινες πιπεριές θα δώσω πλάκι. Τα οποία μαζί με λίγο φλούδια από κρεμμύδια που τα μαζεύουμε, όχι τα απ' έξω, τα πιο μέσα λίγο. Ναι. Και οτιδήποτε άλλο και αυτά που καθαρίζουμε από τα καρότα. Αυτά να τα πετάξει μια κατσαρόλα με νερό. Ένα κύβο λαχανικών έτοιμο. Και μια χούπτα τραχανά που λέει ο λόγος και τα λέει μετά με το mini blender αυτό. Θα κάνεις μια ωραία λαχανικών σούπα σε 15 λεπτά χειμώνα βράδυ τηλεόραση. Πάρα πολύ ωραία. Nomads. Τέλειο. Πάρα όλα πολύ ωραία. Δεν πετάμε τίποτα. Ψυγείο. Θα βάλω και το τελευταίο και θα βάλω κατάψυξη μετά και μια μέρα που θα έχω χέρια και χρόνο θα σας κάνω μια ωραία σούπα. Λοιπόν, πάμε λίγο. Λίγο αλατάκι εδώ μέσα να αρχίσουμε να μαραίνουμε τα λαχανικά μας. Εντάξει. Αυτό το ζουμί το μανιτάρι. Από τα. Το πάρω. Ναι, δεν το χρειάζομαι τώρα. Έχεις δίκιο, δεν το ήθελα. Γιατί θα βγάλω το φρέσκο. Κοιτάξτε λίγο. Ανακατεύω τα λαχανικά μου. Όλα μαζί. Ρίχνω και τις ελιές. Τι στηρίζει πάλι εδώ πέρα. Όλα καλά. Όχι, όλα εγώ καλά. Εγώ έριξα νερό. Α, για το νερό είναι. Μάλλον. Α, καλά. Έχουμε τρομερές εστίες πανέξτες όπως μιλάνε. Πώς με αγχώνουν αυτά που σου μιλάνε στις συσκευές. Τέλεια. Και τι λένε και τι έπαθε. Το ψυγείο μου με αγχώνει. Το έχω φόβο σου λέω. Το ψυγείο που μου μιλάει. Ανοίγω την πόρτα και μου φωνάζει. Κλείστο, κλείστο, κλείστο. Μα θέλω να ψάξω να βρω το τέτοιο μέσα. Εντάξει, ναι. Σούπερ είμαστε. Θέλω να ψάξω με ψυγείο να βρω μέσα τις ελιές στο βαζάκι που στέλνω από Καλαμάτα. Όχι, κλείσει την πόρτα τώρα! Φωνάζει το ψυγείο. Και με αγχώνει γενικώς. Λοιπόν, κοιτάξτε, λαχανικά όλα μαζί. Μόνος μιλάω, μόνος μου τα λέω, δεν πειράζει. Όλοι εδώ, μην ανησυχείς. Όχι, ναι. Αχ, παιδιά, Ραμόνα. Δεν συζητήσαμε Ραμόνα. Γελάς. Είμαι το βράδυ κάτω από τα παπλώματα με το κινητό. Είμαι στο YouTube και βλέπω τη Ραμόνα. Πεθαίνω. 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 Θέλω να την γνωρίσω τη Ραμόνα. Θέλω να πάω για φαΐ μαζί της, να πάω διακοπές, να πάμε για ψώνια, να πάμε για τα πάντα. Δεν ξέρω, θέλω να την γνωρίσω. Ραμόνα, σ' αγαπώ. Και την Καλογρίδη, βέβαια. Είναι η αλήθεια. Όμως έχει κάτι το crossfit. Δεν την βλέπω, ρε γάμο. Δεν την βλέπω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ωραία χρώματα. Κουτώνω λίγο εδώ πέρα τα μάτια μου. Καροτάκι. Θα βάζω στο τέρμα. Ελπίζω δηλαδή, ωραία. Κοιτάξτε, ωραία. Πιπεράκι μέσα.
Και μέχρι να σοταριστούν και να γίνουν και οι πέντε οδική Αλέσεως η Μέλισσα, λαδάκι μπόλικο μέσα. Γι' αυτό σας λέω, τη συνταγή τη φτιάχνετε εσείς. Τώρα είδα τα τηγάνια μου είναι στεγνά, λίγο λαδάκι παραπάνω. Τι για σας λέω, Καλίδης και οποιοδήποτε άλλος μάγειρας, βάλτε μισό φλιτζάνι 232 ml λάδι. Αν το λαχανικό σου τραβήξει πολύ λάδι, θέλει να βάλεις και στείλε την πρωτοβουλία σου, έτσι. Ναι. Να πάρεις πρωτοβουλία. Βλέπετε τι ωραία πήρε μπρος το τηγάνι. Και έχω ξεχάσει μέσα τα ντοματίνια, θα τα βάλω τώρα, θα βάλω τώρα τα ντοματίνια. Βάζω και τα ντοματίνια μου μέσα. Ωραία. Άμα ήθελα να βάλω λίγη σάλτσα ντομάτας να βάζα. Αμέ, γιατί όχι, θα βάλουμε. Σιγά μην κατασκάσω. Σου βάλω αυτά τα ντομάτας αμέσως. Θα πάω εδώ πέρα στο κελάρι. Για το κρεμμύδι με το μανιτάρι και τον πρόκολο. Δεσκάω, και λίγη ελιά. Αυτό και μόνο του είναι ωραίο συνδυασμό να κάνει μια πλούσια χορταστική μακαρονάδα. Σάλτσα ντομάτας θέλει το κορίτσι. Σιγά μην κατασκάσω με ξεσεμένα σάλτσα ντομάτας. Αυτά είναι λοιπόν. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε για. Να σε βοηθήσω λίγο. Σήμερα έχω το μανίκι εδώ. Θα το πάω λίγο έτσι. Α, ωραία, τέλεια. Okay. Κάτσε λίγο εδώ πέρα. Πάω για κρέμα τυριών. Κινητό σου στην άκρη. Κοιτάξτε, κρέμα τυριών. Ή στο, μικρό το πολυμιξεράκι. Ή οπουδήποτε θέλετε. Εγώ στο μεγάλο βολεύομαι. Λοιπόν, φέτα μέσα. Πόση φέτα λέω να δούμε ξανά τελικά, παρακαλώ. Πόση φέτα λέω. Τι λέω, τι λέω. Πόση φέτα λέω. 250 γραμμάρια. Λοιπόν, πάμε μια από την αρχή. Ένα πακέτο πένες ολικής αλέσεως από δίκο κοσιτάρι της Μέλισσα. Ένα φιτζάνι φέτα, να το λέω. Ένα φιτζάνι μανούρια, 250 γραμμάρια περίπου. Μισό φιτζάνι κεφαλοτήρι. Αυτό είναι για μετά για τη γουρουνιά. Δύο φιτζάνια ντοματίνια ή και λίγη σάλτσα ντομάτος που γουστάρει φέι. 500 γραμμάρια μανιτάρια λευκά, μικρά κατά προτίμηση. Δύο κουταλιές της σούπας, φιλετάκια ελιές καλαμών. Ένα μικρό μπρόκολο, ένα κεφαλάκι δηλαδή. Δύο καρότα και τρία, αν θέλετε. Μία παιδιά φλωρίνη και δύο, αν θέλετε, μια χαρά θα γίνει. Δύο σκελίδες σκόρδο, ένα κρεμμύδι, μισό ματσάκι μαϊντανό που δεν έχω σήμερα γιατί το ξέχασα. Λίγο βασιλικό ψιλοκομμένο και μπόλικο ελαιόλαδο. Λοιπόν, πάμε για ένα φιτζάνι φέτα. Κοιτάξτε, ένα φιτζάνι φέτα και μανούρι που το αγαπώ. Βέβαια, το αγαπώ γιατί τίκα στο λίπο το μανούρι, πάρα πολύ παχυσικό. Το μανούρι. Ναι, γι' αυτό είναι γεννό. Το μανούρι, εγώ τόσα χρόνια νόμιζα είναι διαιτητικό. Α, σε σένα δεν φαίνεται όμως φέι μου, το τρώγα τόσα χρόνια. Το ανθότυρο είναι διαιτητικό. Σε μένα φαίνεται όμως ότι το τρώγα τόσα χρόνια. Λάθος το μανούρι και νόμιζα ότι είναι για δίαιτα και σαλάτα. Αλλά είναι ωραίο. Δεν πειράζει έτσι αυτά τα σουξέ μου. Βάζω μέσα γάλα για να τα λες όλα αυτά. Κοιτάξτε, δεν ακούω και την Ελεάνα. Έχει φύγει αυτό. Άρα, αν θέλεις, μπορείς αυτή δεν τη σάλτσα ναι. να την βάλεις στις σκέτες πένες και να κάνεις και άμα θες και αυτή την εκδοχή. Ναι, ακριβώς. Α, ναι, πένες μόνο με αυτό και αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με ρίγανη. Στο είχα κάνει, αν θυμάμαι καλά, πριν πάρα πολλά χρόνια στο Μέγκα, φέτα με ρίγανη. 99% μαζί το κάναμε. Αλήθεια. Ναι, νομίζω το θυμάμαι. Ανοίγεις λίγο. Βεβαίως. Ανοίγουμε το. Κάνε λίγο σνάξε, παρακαλώ εσύ, για καλού κακού. Θέλει λίγο γάλα ακόμα μέσα. Κοιτάξτε, 1, 2, 3, έτοιμο. Πάμε. Να τα έχουμε όλα μπροστά μας. Αυτά γίνανε, να τα βάλω. Άρχισε να μεταφέρεις, μπράβο, εδώ μέσα. Κοίταξε, θα σου κάνω αυτό το κολπάκι, έτσι, για να μην μου αγχώνεσαι. Και άρχισε να μεταφέρεις πένες εδώ και εκεί, εντάξει. Θέλεις νεράκι να πέφτει λίγο ή όχι. Ναι, θέλω νεράκι να πέφτει λίγο. Και παράλληλα θα βάλω και λίγο κεφαλοτυράκι μέσα. Παναγία μου. Ή λίγη παρμεζάνα, προτιμούμε ελληνικά προϊόντα. Κεφαλοτύρι, παρμεζάνα, ωραία είναι. Η Φέη κάνει αυτό που κάνει. Εγώ μαδάω το βασιλικό, το δεντράκι, αυτό το χειμωνιάτικο, τον ωραίο που μυρίζει λίγο πιο βαριά τον καλοκαιρινό, αλλά μυρίζει υπέροχα και φέρνει λίγο καλοκαίρι στις φθινοπορεινές μας μέρες, καλά δεν είναι και πολύ φθινοπορεινές, 30 βαθμούς έχουμε να το δώσουμε. Παιδιά, τι γίνεται με τον καιρό, πού είναι ο τσουρός. Κούντος. Τσουρός. Βασιλικό. Παιδιά, τι είναι, είναι τρομερή αυτή. Ετοιμάσου λίγο, θέλω να μου κάνεις μία πρόβληψη καιρού μετά. Αύριο. Όχι σήμερα. Είσαι. Τον αγαπώ. Έχει κατακτήσει το τσουρό. Τι εννοείς, για λέγε. Όλο μου λένε για το τσουρό ναι, μου λένε όλοι. Πολύ, κανείς για λέγε. Σοβαρά, ε. Ναι. Και εγώ κάτι ακούω, αλλά τώρα δεν μπορώ να τα πω εδώ πέρα. Θα πω μετά. Ναι, άχω τσουρό τώρα με αυτή τη μούρη. Ακούει, δεν ακούει. Λοιπόν, βλέπετε τι κάνουμε. Πένες, λίγο κεφαλοτήρι ανακατώνουμε. Θα ρίξω μέσα μια φέη μου, λίγο νεράκι θέλω. Κοιτάξτε πόσο, τόσο λίγο, λίγο εδώ και λίγο εδώ. Είστε σαν να πάρει μπρος το τηγάνι. Αυτό τώρα που κάνεις τι είναι. Θα δεις τι. Θα κάνεις τις σκέτες τώρα εσύ, ναι. Άντε πάλι.
Εντάξει, συγγνώμη, μαντάμ. Μα λέει, τη βάλαμε στην άκρη. Έχει δίκιο για αυτή, σου λέει. Μην καεί κανένα. Προ σταμάτα να μιλά στο ψυγείο για αυτή την κουζίνα. Αφού φωνάζει τώρα πώ στην αέρα μα βλέπει μισή Ελλάδα και μιλάει η εστία. Λιτσάκι μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πα να δει τον αγαπημένο σου, σε βλέπω. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα για να τελειώνουμε εδώ πέρα. Ανακατεύουμε καλά. Η φωτιά είναι τη μπόλικη. Το νερό από τα μακαρόνια που ρίξαμε μέσα αχνίζει και τα ζεσταίνει όλα και τα κάνει ένα. Και πάμε τώρα το μπροστά που είναι και πιο έτσι άνετο, το τηγάνι, να το κάνουμε à la crème. Παιδιά, πολύ ωραία αυτή η σάλτσα. Έβαλε μανούρι, έβαλε φέτα και γάλα και τα ανακάτεψε και έγινε μία νοστιμιά εδώ. Εδώ μπροστά. Και γίνεται μαγιονεζέ, έτσι ρίξε. Και επίσης... Αυτό τώρα λόγω θερμότητας δεν θα κόψει. Κλείνουμε τη φωτιά. Το βάζεις, το βγάζεις από το... Να το, φτύνω τη φωτιά, δοκίμασε και τη σάλτσα, δείτε ωραία που είναι. Κοιτάξτε, ανακατεύω, δεν το βράζω γιατί θα γίνει σαν γιαούρτι, έτσι. Και με λίγο κεφαλοτήρι, με λίγη παρμεζάνα, έρχεται και δένει αυτό όλο και γίνεται του ονείρου, τέλειο δεν είναι. Εντάξει, αυτά βράσανε καλά, μια χαρά είναι. Ναι, το ξέρω, ναι. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται, παιδιά, αυτό το πράγμα. Είναι πιο ωραίο που κρέμα γάλα, το θεό. Και να πω και κάτι άλλο, αυτό το βράδυ πίζει. Αν τα βάλει το βαζάκι ή σαν ένα ταπεράκι, την άλλη μέρα έχει σφίξει κι άλλο αυτό. Εύκολη σάλτσα. Σαν γιαουρτάκι. Σου λέω, βάλει το πολυμιξεράκι. Άστα τα γραμμάρια τώρα και τα μπλέντερ που έκανα εγώ εδώ πέρα. Έχουμε το μπλέντερ το ωραίο τη Κέντρου που το ξέχνατε αυτό. Σε ένα πολυμιξεράκι βάζει λίγη φέτα, λίγο μανούρι, λίγο τυρί κρέμα, ό,τι έχει. Ακού, ό,τι έχει στο ψυγείο. Ό,τι έχει στο ψυγείο, κίτρινα τυριά. Αν έχω φέτα μόνο. Και με φέτα γίνεται. Και με φέτα γίνεται και θέλει μέσα γαλατάκι. Και αν θέλει να βάλει μέσα και δύο σταγόνες ελαιόλαδο για να γίνει πιο πλούσια, θα γίνει το ονείρο. Κοιτάξτε πάρα λοιπόν τι ωραία, βλέπετε. Άρα έχουμε δύο εκδοχές. Με τις πένες της μέλισσα, ολικής αλέσεως από δίκοκο σιτάρι, με λαχανικά λίγο πιο υγιεινές, πιο ελαφριές, πιο βράδυ, πιο προσέχω λίγο. Και εδώ πέρα ένα τσικ πιο έτσι σταγμένες. Λοιπόν, δίνω στις φίλες που μας βλέπουν τώρα. Τι ώρα είναι τώρα? Τι ώρα είναι? Δεν ξέρω, το κινητό εδώ είναι. Είναι 11:29. Να στείλω και ένα μεγάλο φιλί στα κορίτσια που τώρα δίνουν φρουτόκρεμα. Αλήθεια. Ξέρεις, είναι η ώρα. Γιατί όταν είναι φρεσκό μαμάδες, είναι η ώρα που δίνουμε σχεδόν τη φρουτόκρεμα. Αχα. Και ξέρω ότι έχουν ανοιχτή τηλεόραση και μας βλέπουν. Πες μου λίγο σε αυτά τα κορίτσια που τα παιδάκια δεν τρώνε τη φρουτόκρεμα. Ναι. Ένα μυστικό για να την τρώνε. Είναι η ώρα που τα παιδάκια, τα ναι, μικρά, έχουν ξεκινήσει να τρώνε. Ναι, ναι, κατάλαβα. Είναι το πρώτο. Να βάλουν λίγη βότκα μέσα. Έλα, πες. Μπανάνα νομίζω. Δεν ξέρω, δεν έχω παιδί, αλλά νομίζω να Μπανάνα. Νομίζω η μπανάνα. Τι άλλο να βάλουν μέσα. Για πες, παρμεζάνα ή σοκολάτας. Ρε παιδί μου, αυτό που βάζουμε συνήθως είναι φρούτα εποχής. Ναι. Και σίγουρα έχεις μπανάνα, μήλο, αχλάδι. Και άμα θες και ένα ροδάκινο που λίγο γλυκίζει, ένα δαμάσκινο, ένα ακτινίδι αν το παιδάκι έχει δυσκολία. Πώς μπορείς όμως να δεις πορτοκάλι οπωσδήποτε. Γιατί σε. Το πορτοκάλι το βάζουμε. Ναι, γιατί γίνεται και πιο να μην γίνει πολύ σφιχτή. Καλά, εδώ εγώ ακόμα τρώω την κρέμα. Τρελαίνομαι. Θα το και καθαρίζω αυτό το καταλαβαίνω. Ναι, τρώω. Αλλά αυτά δεν την τρώνε όλα. Και τι να κάνω. Να μας πεις ένα μυστικό. Κοίταξε, εγώ καμιά φορά έβαζα ένα μπισκοτάκι μέσα. Αχ, ναι, ρε, εσύ. Ναι. Όπω γρουνιά θέλει, ωραίο. Ρε, δεν στο λέω για να είναι νόσιμο, στο λέω για να φάνε τα μωρά. Ρε, κατάλαβα, δεν στο λέω για μας. Δεν ξέρω τι άλλο κόλπο. Να είδε το μπισκότο, δεν το ήξερα. Τι α πω τώρα. Μου βγάζετε μία μαμά που τώρα σα παρακαλώ τα ειδονινή τη. Να μιλήσω λίγο σε έναν άνθρωπο. Μιλήσω εγώ. Και εγώ θα δώσω σε εσά λοιπόν σε 5 τυχερέ πολύ ωραία προϊόντα μέλισσα 2, 10, 60, 25, 6, 29, 6, 30, 6, 31. Δηλαδή, θες και τη φρουτόκρεμα να τη βάλεις μέσα τσίπ σοκολάτα. Δεν ξέρω εγώ τι να κάνω. Με ρωτάς κάτι που δεν ξέρω στον αέρα. Τι να σου πω τώρα. Ωραία, να σε βάλω εγώ να ταΐσεις μωρό που δεν τρώει τη φρουτόκρεμα, να σου πω. Έχει ωραία βίντεο στο YouTube με μωρά που φτύνουν τις φρουτόκρεμες. Θα τα δείξει αύριο η Ελεάνα, άμα θέλει. Ευχαριστούμε. Φιλάκια, να είστε καλά. Μουά. Και αύριο έχω ωραίο γλυκό, δεν σας λέω τι. Μας έχει σπάσει τη μύτη, Βασίλη, σήμερα πραγματικά. Κοίτα το μεγάλο. 6.000 φέμου να το βλέπει.